υπηρέτησαν και υπηρετούν από θέσεις ευθύνης με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται δεν θα τους βρουν θεατές, καθώς πήραν την απόφαση να πέσουν στη μάχη του Σταυρού διεκδικώντας την εκλογή τους. Οι συνδυασμοί που μετέχουν στις επερχόμενες εκλογές στην Κρήτη περιλαμβάνουν μια πλειάδα υποψηφίων που προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας. Προσόν το οποίο νομίζω ότι έχουμε μια στολή είναι ότι είμαστε λίγο περισσότερο των πράξεων παρά των λόγων και κατ' επέκταση θα είμαστε πιο θετική η παρουσία μας. Πιστεύω ότι ο προεκλογικός αγώνας θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και πιστεύω ότι οι πολίτες του Ηρακλείου θα μας τιμήσουν με την ψήφα τους για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή την πόλη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντής, καθηγητής πολιτικών ασφαλείας, υπηρέτησε επί δεκαετίες τους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Διεκδικεί την ψήφο των κατοίκων του Δήμου Μυλοποτάμου και μαζί την ευκαιρία να αλλάξει ριζικά εικόνα της περιοχής ως επικεφαλής του συνδυασμού αλλαγής στο Μυλοπόταμο. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει τόσο στις επιστημονικές γνώσεις όσο και στην επαγγελματική διαδρομή είναι απόλυτα χρήσιμη, όχι μόνο από άποψη τεχνοκρατική για να βοηθήσουμε τον τόπο μας εκεί που πρέπει, αλλά κυρίως για να συνεγείρουμε τους συνδημότες και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, με γνώμονα τη διάθεση για προσφορά και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στις νεότερες γενιές, όπως εξηγεί ο ίδιος, μετέχει στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο Χερσονήσου με το συνδυασμό δύναμη δημιουργίας ο Γιάννης Μεσοδιακάκης. Δεν έχω καμία βλέψη και ούτε θέλω κανένα θόκο. Αυτό που θέλω είναι προτάσεις δημιουργικές να περνάνε και να υπάρχει σύμπνοια από όλους αυτούς που ασχολούνται και από τους άλλους συνδυασμούς σε κάτι καλό που θα γίνει στον τόπο μας. Γιατί πραγματικά ο τόπος μας δεν έχει την αρμόζουσα δημοτική αρχή μέχρι τώρα. Φουρτούνες και προκλήσεις αντιμετώπισε στο λιμάνι του Ηρακλείου ο επιχρόνια διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας και υπολιμενάρχης Βασίλης Βερικοκίδης. Η υποψηφιότητά του προσμετράται στα δυνατά χαρτιά της δύναμης πολιτών στη μάχη για το Δήμο Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε και προσφέραμε στον πολίτη. Και ήταν ένα βασικό παράγοντα για μένα λόγο να συνεχίσω από ένα άλλο μετερίζει, να το πούμε έτσι, να προσπαθήσω να προσφέρω πάλι ενεργά προς τους πολίτες. Η παρουσία του πριν από λίγα χρόνια ως ο νεότερος συνδικαλιστής της αστυνομίας στην Ελλάδα προκάλεσε αίσθηση. Ο Γιώργος Καρτσάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών του Νομού Λασιθίου, αποτελεί την έκπληξη και για το συνδυασμό του Νίκου Κοκκίνη «Αλλάζουμε το Δήμο» στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πραγματικά χάρηκα με την αγάπη του κόσμου την ημέρα που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά μου. Αυτό μου δίνει τη δύναμη, αλλά παράλληλα είναι και μια μεγάλη πρόκληση να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις. Στόχος του Γιώργου Καρτσάκη, η κορυφή. Εκεί αξίζει να βρίσκεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου, όπως λέει, και γι' αυτό δηλώνει έτοιμος να αγωνιστεί και να προσφέρει με όλες του τις δυνάμεις. Έχω το χρόνο, τη διάθεση, την όρεξη να ξεπεράσουμε διάφορα εμπόδια και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να φέρουμε την πόλη του Αγίου Νικολάου στη θέση που πραγματικά της αξίζει, δηλαδή την κορυφή. Πολύπειρος στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και ο Κώστας Αραβιάκης, πρώην διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο και ένας από τους εκλεκτούς υποψηφίους στο συνδυασμό του Μανώλη Φραγκάκη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Δεν ήθελα να μείνω ανενεργός πολίτης, θέλω να συμμετέχω στα κοινά, να γίνω ενεργός, να βοηθήσω όσο μπορώ το Δήμο με τις γνώσεις μου, την πείρα μου σαν διοικητικός προϊστάμενος παλιάς υπηρεσίας, όπως είπατε. Η εμπειρία των υποψηφίων που προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας στη διοίκηση και τη διαχείριση προβλημάτων της καθημερινότητας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που, όπως λένε, θα χρησιμοποιήσουν για να υπηρετήσουν τους πολίτες που θα τους τιμήσουν με την ψήφο τους. Οι υποψήφοι που έχουν σχέση με τη δημόσια διοίκηση είναι περιζήτητοι, διότι ακριβώς γνωρίζουν από διοίκηση, γνωρίζουν να συγκροτούν ομάδες, γνωρίζουν να χαράσουν προτεραιότητες και γνωρίζουν να είναι αξιόπιστοι και συνεπείς. Νομίζω αυτά είναι που μας διακρίνουν και πάνω σε αυτά θα χτίσουμε.